Το συνέδριό μας διεξάγεται σε μια περίοδο που η κοινωνία ζητάει απαντήσεις στα σύνθετα προβλήματα που την απασχολούν. Στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα του ενεργειακού κόστους, στο θέμα του κράτους πρόνοιας, του κράτους δικαίου, στο ζήτημα της νεανικής επιχειρηματικότητας, στο δημογραφικό, στο φεδιό των νέων μας στο εξωτερικό. Για όλα αυτά τα ζητήματα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει καταθέσει προτάσεις, έχει θέσεις, έχει κάνει κοινοβουλευτικό έλεγχο και έχει επίσης επεξεργαστεί νομοθετικές πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι επιβάλλεται να κάνουμε ένα άλμα προς τα μπρος, μια φυγή προς τα μπρος. Η μεγαλύτερη εσωστρέφεια ρίχνει νερό στο μήλο της κυβερνητικής αλαζονίας, της κυβερνητικής αμετροέπειας και εν τέλει της κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας. Το βλέμμα μου είναι στραμμένο στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, σε περίπου 100 μέρες από τώρα, ένα εκλογικό ορόσημο για το οποίο προσδοκούμε να ανασυνταχθεί ο πολιτικός χάρτης της χώρας και να αλλάξουν οι πολιτικοί συσχετισμοί. Έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι θα είμαι στην πρώτη γραμμή σε αυτή τη μάχη, όπως και άλλοι σύντροφοι, συντρόφισσες, συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια. Για να δώσουμε λύσεις, για να απαντήσουμε. Και όλα αυτά δεν πρέπει να επισκιάζονται από τις εσωτερικές μας ενδοοικογενειακές προστριβές. Είμαι αισιόδοξος ότι θα βγούμε πιο δυνατοί από το συνέδριο και είμαι επίσης αισιόδοξος ότι 100 μέρες από τώρα οι προτάσεις μας θα βρουν απήχηση και στην ελληνική κοινή γνώμη.